καλώς ήρθατε. Μπορεί να σας έπιασα λίγο προετοίμαστος και απροετοίμαστος, γιατί δεν σας είχα προλογίσει τη μέλη γενέστα, αλλά να που τώρα είμαστε εδώ, είστε καλά, χαμογελάσατε αρκετά σήμερα. Εγώ αυτό θέλω από εσάς, να χαμογελάτε πλατιά. Και κυρίες μου και δεσποινίδες μου, θα απευθυνθώ σε εσάς σήμερα λίγο παραπάνω, συγγνώμη κύριοι, γιατί έρχονται γιορτές, γιατί ξέρω ότι είστε πολύ άσχολες, ότι εργάζεστε, δυσκολεύεστε καθημερινά να αφιερώσετε πάρα πολύ χρόνο για να μετατρέψετε το καθημερινό σας μακιγιάζ ή το πρωινό μακιγιάζ που έχετε κάνει σε κάτι πιο γκλαμ, πιο χριστουγεννιάτικο, για να πάτε σε κάποιο κάλεσμα για την πρωτοχρονιά τώρα για τα Χριστούγεννα. Γι' αυτό έρχονται οι ειδικοί να δώσουν λύσεις, όπως φυσικά και η Μαρία Μαρκογιαννάκη, και ο άνθρωπος που αγαπάμε πολύ. Την ξέρετε, την αγαπάτε, την γνωρίζετε, το ξέρω. Αλλά είναι κοντά μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Καλώς την! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σας ξαναβλέπω. Δεν ξαναλείψεις τόσο καιρό, γιατί μας λείπεις και σ' αναζητούμε και σ' αποζητούμε και δεν ξέρουμε πού είσαι. Σας το υπόσχομαι, σας το υπόσχομαι. Πού να είμαι, στη σχολή είμαι, πού να πάω. Ξέρω εγώ, δεν με η κάρτα κάντε με. Εκεί που κάνουν τέχνη οι άνθρωποι αυτοί, ιδιαίτερα η Μαρία και οι συνεργάτες σου, γιατί τους έχεις επιλέξει πολύ προσεκτικά, σε έχουν επιλέξει και εκείνοι άλλο τόσο προσεκτικά και η δουλειά που γίνεται εκεί είναι αριστούργημα. Εγώ να πω τα σχόλια μου, να μην το πω, δεν μου επιτρέπετε. Βέβαια, Χριστιανά, τα λόγια σου τα εκτιμώ πάντα ιδιαίτερα, να ξέρεις. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι καλά? Είμαι πάρα πολύ καλά. Ήρθες με το μαγικό σου πινελάκι, το μαγικό σου χεράκι. Ήρθαμε να μας δώσεις τα φώτα σου. 7 μαγικά πινελάκια. Πάρα πολύ ωραία, μια χαρά, λίγα μου ακούγονται. Και 5 διαφορετικές κινήσεις. Εύκολες κινήσεις για την καταναλώτρια. Πάρα πολύ ωραία. Απευθυνόμαστε λοιπόν στη γυναίκα που εργάζεται, ναι, που δεν έχει τον άπλητο χρόνο να γυρίσει στο σπίτι, να κάτσει, να ξεβαφτεί, να ξαναβαφτεί από την αρχή. Πάνω σε αυτό που έχουμε χτίσει από το πρωί, πώς μπορούμε να προσθέσουμε λίγες κινήσεις, όπως είπες και εσύ, και να κάνουμε ένα ωραίο γκλαμ μακιγιάζ. Αυτό είναι ο σκοπός. Θα τον πετύχουμε? Βεβαίως. Τέλεια. Θα τον πετύχουμε και τα κορίτσια στο σπίτι, γιατί αποφασίσαμε να φέρουμε εύκολα πράγματα που τα έχουν ξαναδουλέψει. Και να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε το πρωινό μας μακιγιάζ, ένα μακιγιάζ το οποίο μπορεί να σταθεί και στο ρεβεγιόν. Μαλλίς και τα χέρια που τώρα σκεφτόμαστε. Τι, πώς θα κάνω τα μάτια μου, πώς θα βάψω τα χείλη μου. Τώρα θα τα δούμε όλα. Έχουμε κάνει δουλειά από πριν. Βεβαίως. Πάρα πολύ ωραία. Φανταστικά. Λοιπόν, και ωραίο το μοντέλο μας και πολύ ωραίο χριστουγεννιάτικο και πρωτοχρονιάτικο. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάμε. Όποτε θέλει. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη κίνησή μας. Πάνω στο μακιγιάζ λοιπόν που έχουμε χτίσει, θα πάρουμε μία σκιά η οποία θα έχει τη λάμψη που επιθυμούμε εμείς να έχει. Μπορούμε να θέλουμε να το κάνουμε πάρα πολύ έντονο, μπορούμε να θέλουμε να το κάνουμε ελαφρύ, μιας και θα τονίσουμε τα χείλη σήμερα αρκετά. Και αυτή είναι η βάση που έχουμε δημιουργήσει, Μαρία, εμείς από το πρωί που έχουμε πάει στη δουλειά μας και θέλαμε να είμαστε περιποιημένες, αλλά όχι με πάρα πολλά προϊόντα και πάρα πολλές κινήσεις. Πολύ σωστά. Και χτίζουμε την εικόνα μας από εκεί και έπειτα, λοιπόν. Πάρα πολύ, πολύ εύκολο μου ακούγεται. Θα είναι όμως. Ξέρεις πόσα κορίτσια εργάζονται αυτή τη στιγμή εορταστικό ωράριο, το οποίο είναι, Χριστιανά, πολύ σκληρό, να ξέρεις, και είναι πάρα πολύ κουρασμένες. Παρόλα αυτά όμως έχουν 1002 υποχρεώσεις τις οποίες θα πρέπει να παραστούν και θα χρειαστεί να ανανεώσουν το μακιγιάζ τους, να βγουν έξω, να δείχνουν ξεκουραστές, να δείξουν ότι ασχολήθηκαν για να πάνε εκεί που θέλουν να πάνε. Βέβαια, γιατί αξίζει και σε όλες τις γυναίκες ασυζητητή να είναι αυτό που θέλουν, να είναι περιποιημένες, να έχουν το μακιγιάζ τους, να το έχουν επιμεληθεί οι ίδιες. Οπότε εμείς αυτή τη ζωή θέλουμε να κάνουμε λίγο πιο εύκολη, αυτών των κοριτσιών, αυτών των γυναικών. Πολύ σωστά. Έχω αλλάξει πινέλο και έχω αλλάξει σκιά. Έχω πάρει μια σκούρα ματ καφέ σκιά. Θα την τοποθετήσω στη γωνία του ματιού για να δώσω βάθος και έμφαση προς τα έξω. Δεν θέλω να δώσω πολύ. Θέλω να θυμάμαι ότι θα τονίσω τα χείλη. Το μόνο που θέλω είναι να δώσω μια ανωδική πορεία στα μάτια. Η επιλογή, Μαρία, των χρωμάτων έχει στηριχθεί πάνω στο κορίτσι μας που είναι και έτσι λίγο πιο ginger και πιο ανοιχτή επιδερμίδα, για παράδειγμα, ή εμείς το τροποποιούμε και κάνουμε ό,τι μας αρέσει περισσότερο ή ό,τι έχουμε και διαθέσιμο σε παλέτες, σε σκιές κλπ. Κοίταξε, Χριστιανά, γενικά το μακιγιάζ είναι τέχνη, δεν έχει κανόνες. Έχει κλέψει κανόνες από τη ζωγραφική και τους κανόνες της φύσης. Αχ, αυτή η γυναίκα είναι πάντα ετοιμόλογη. Αυτό που μου λέει, τα απορροφώ εγώ. Σαν σφουγγάρι τα κρατάω μετά για να φαίνεται ότι και εγώ, Μαρία μου, κάτι έχω μάθει τόσο καιρό. Πολύ σωστά. Εγώ τώρα θέλω να δείξω όμως κάτι το οποίο μπορεί να το συνδυάσει μια κυρία έξω και να σταθεί, να μπορεί να το υποστηρίξει χωρίς να αισθάνεται άβολα ή ταιριάζει, δεν ταιριάζει αυτό που έκανε. Οπότε έχω πάρει αποχρώσεις οι οποίες είναι bronze, αποχρώσεις οι οποίες έχουν τον τόνο του θερμού καφέ. Φυσικά και για να συνδυάσουμε τα χρώματα και τους υποτόνους της Δρίας.
αλλά και για να ταιριάξουμε το κατακόκκινο κραγιόν που θα βάλουμε σε λίγο. Α, αυτό ήταν η έκπληξη τώρα που μας περίμενε. Λέω και εγώ γιορτές, τώρα θα έρθει η Μαρία χωρίς κατακόκκινο κραγιόν, δεν γίνεται. Αυτό και στηρίζουμε εμείς όλη μας τη δύναμη τώρα. Βέβαια. Θα πάρω ένα πινελάκι πολύ λεπτό και θα πάρω μία μαύρη σκιά και θα την τοποθετήσω ΣΥΡΙΖΑ και θα μου πεις γιατί δεν παίρνεις ένα μολύβι ή ένα eyeliner. Γιατί θεωρητικά αυτή τη στιγμή, όπως εμείς έχουμε λίγο τηλεοπτικό χρόνο, έτσι και εκείνη έχει λίγο χρόνο στο σπίτι της για να ετοιμαστεί, να ντυθεί, να βαφτεί, να τα κάνει όλα μέσα σε 20 λεπτά. 20 λεπτά να δημιουργήσει ένα βραδινό look, εμένα μου φαίνεται τοπικό σενάριο, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μόνη μου θα χρειαζόμουν τουλάχιστον 40 λεπτά. Ακόμα και εκεί να ξεκινήσω να χτίζω. Οπότε είναι σημαντικό όταν έρχονται άνθρωποι σαν τη Μαρία τη Μαρκογιαννάκη που είναι ειδικός και ξέρει ακριβώς πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε και εμείς στο μακιγιάζ και στο πρόσωπό μας, να μας βοηθάει. Αυτό χρειαζόμαστε. Κάποιον να μας δείξει. Από εκεί και πέρα, Μαρία, θα βάλουμε κι εμείς λίγο την τέχνη μας και κάτι θα κάνουμε. Δεν γίνεται. Λοιπόν, τι θα έλεγες να βάλουμε και μία βλεφαρίδα. Πολύ ωραία. Στον αέρα θα βάλουμε βλεφαρίδα. Θα επιχειρήσουμε. Ω, ρηψοκίνδυνο μου ακούγεται. Εννοείται, γιατί μπορεί να θέλουμε να το κάνουμε και αυτό. Γιατί όχι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Να μας πεις και τα μυστικά τώρα που είναι μια μεγάλη συζήτηση. Πώς τοποθετούμε βλεφαρίδες σωστά, στο σχήμα που πρέπει, στο μήκος που... Το θέλεις αναλυτικά. Θα ήθελα να μου πεις κάποιο tip για μας που. Εγώ είμαι ακαμάτα τελείως. Δεν πιάνει το χέρι μου καθόλου. Οπότε, άμα βοηθήσεις και εμένα, καλό θα είναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αρχικά οι βλεφαρίδες που αγοράζουμε στο εμπόριο είναι πάντα πάρα πολύ μακριές για να μπορούν να καλύψουν όλα τα μεγέθη ματιών. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να τις κόψουμε. Την βλεφαρίδα θα τη βάλω εδώ στο χέρι μου για να μπορούμε να τη δούμε. Τη βλεφαρίδα πάντα την κόβουμε από το τέλος. Απ' έξω δηλαδή. Απ' έξω, από την εξωτερική γωνία του ματιού. Γιατί όσο πηγαίνουμε εσωτερικά, οι τριχούλες που έχει εδώ τα μπουκέτα βλεφαρίδας που βλέπεις μικραίνουν. Άρα, όταν εμείς θα κόψουμε, αν χρειαστεί να κόψουμε τόσο, ξαφνικά θα ξεκινήσει από μεγαλύτερη βλεφαρίδα και δεν θα ταιριάζει στο μάτι της. Άρα κόβουμε απ' έξω όσο χρειαστεί. Εγώ τώρα, επειδή τις έχω προσαρμόσει στη ρία για να μην φάμε χρόνο, τις έχω ήδη κόψει. Άρα θα πάρω τις βλεφαρίδες της. Θα πάρω και την κόλλα μου. Γι' αυτό καμιά φορά νιώθουμε πως είναι παράτερο το αποτέλεσμα στα μάτια μας. Γιατί εμείς δεν τις έχουμε κόψει, δεν τις έχουμε κόψει σωστά. Ή μπορεί να νιώθεις ότι σε κόβουν. Ναι, που νιώθεις να σε ξύνει το ματάκι σου, γιατί κάτι δεν πάει καλά. Α, μαθαίνουμε και τα μυστικά. Λοιπόν, θα πάρω την κόλλα και στο στεφάνι της βλεφαρίδας θα κάνω μία λευκή γραμμή από κόλλα, να έχει παντού. Κυρίως στις άκρες, να αφήσω δηλαδή δύο μικρές μπιλίτσες στις άκρες. Από εκεί που συνήθως αν τα κρίσουμε. Λίγο ξεκολλάει. Και δεν θα κάνω και πάρα πολύ ποσότητα, Μαρία. Ελεγχόμενα, όχι να βάλουμε γιατί εμείς νομίζουμε ότι δεν θα κολλήσουν. Κοίταξε, ανάλογα την κόλλα. Κοίταξε, όλες οι κόλλες ματιών που είναι στο εμπόριο είναι οφθαλμολογικά ελεγμένες, αλλά καλό θα είναι να μην παίζουμε με την τύχη μας. Μην μπει μέσα στο μάτι μας η βλεφαρίδα, η κόλλα, συγγνώμη. Όση ώρα αφήνω εγώ την κόλλα να στεγνώσει, γιατί χρειάζεται λίγη ώρα να στεγνώσει, χρειάζεται γύρω στα 20 δευτερόλεπτα, εγώ αφήνω πάντα λίγο παραπάνω, θα πάρω να τονίσω το contour, το οποίο φυσικά το πρωί δεν είναι τόσο έντονο όσο θέλουμε εμείς για την απογευματινή μας ή τη βραδινή μας έξοδο. Αγαπημένο βήμα. Νομίζω όλων των γυναικών, Μαρία, όλες τα αγαπάμε κάπως. Το θέλουμε, δεν ξέρω, μας αρέσει, νιώθουμε καλύτερα. Δημιουργεί μία μικρή ψευδαίσθηση ότι είναι πιο καλοσχηματισμένο το πρόσωπο εάν το κάνουμε σωστά. Δείχνει ότι είναι και μικρότερο. Όλα θεμητά είναι στη ζωή, όλα θέλουμε εμείς εδώ, τα κολπάκια αυτά να τα συγκρατήσουμε στο μυαλό μας. Βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Φαίνεται και η διαφορά μου, κατευθείαν. Ναι. Δίνει το κάτι παραπάνω. Ζεσταίνει, πολύ παραπάνω. Και τώρα θα πάμε να βάλουμε την βλεφαρίδα. Αν σας βολεύει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χέρια σας. Αν σας βολεύει, ένα τσιμπιδάκι. Και θα έρθουμε στη ρίζα της βλεφαρίδας, όχι επάνω στο δέρμα, ούτε επάνω στην τρίχα, εκεί που φυτρώνει η δικιά μας βλεφαρίδα, να τοποθετήσουμε την ψεύτικη. Αρχή, λοιπόν. Στη δική μας τη βλεφαρίδα. Ωραία. Από εκεί που βλέπουμε τις τρίχες της βλεφαρίδας της δικιάς μας να φυτρώνουν.
πόσο εύκολο το κάνεις να φαίνεται και πόσο θα ταλαιπωρηθώ εγώ στο σπίτι. Και πόσο εύκολο θα το δείχναμε αν δεν ήταν στον αέρα. Μα είναι δυνατόν, νομίζω 3 δευτερόλεπτα την έβαλες. Θα σου Άρα δείξω και άλλο ένα κολπάκι, το οποίο υπάρχει ένα προϊόν σε αρκετές πλέον εταιρείες γνωστές. Είναι μία κόλλα, η οποία είναι κόλλα eyeliner και την περνάμε από πάνω για έξτρα ασφάλεια και για να μην χρειαστεί να βλέπουμε το στεφάνι της βλεφαρίδας. Για τους ψυχαναγκαστικούς τώρα όλο αυτό, ε! Για αυτούς που μπορεί να κινδυνεύουν να ξεκολλήσει ή να κάνει οτιδήποτε. Για αυτούς που δεν πετυχαίνουν να κολλήσουν σωστά τη βλεφαρίδα. Λοιπόν, είναι άλλο πράγμα όμως. Είναι στυλό. Είναι στυλό. Μπορείς να το βρεις σε πολλές εταιρείες. Το περνάς ακριβώς εκεί που είναι το στεφάνι της βλεφαρίδας και στην ουσία κλειδώνεις και την εργασία που έχεις κάνει εσύ με την κόλλα. Ακόμα και αν νιώθεις ανασφάλεια, έρχεσαι με αυτό εδώ το προϊόν και το ολοκληρώνεις. Δεν σε στρεσάρει κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι μπορεί να μου φύγει η βλεφαρίδα, να αγχώνομαι, να αγγίζω συνέχεια τα μάτια μου. Δεν θα πάει πουθενά. Λοιπόν, να μου ανοίξεις λίγο τα ματάκια σου. Τέλεια. Πω. Άλλο πράγμα όμως η βλεφαρίδα. Άλλο βλέμμα τελείως διαφορετικό. Βέβαια. Αμέσως μόλις μπει η βλεφαρίδα, αλλάζει όλο το μακιγιάζ, μεταφέρεται η πληροφορία. Και αν φας και προφίλ φαίνεται. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πώς φαίνεται ότι τις Χριστιάνας της αρέσουν τόσο πολύ οι βλεφαρίδες. Σε μένα. Όχι, Μαρία μου, καθόλου. Λίγο ξεσκονίζω κάτω από τα μάτια, σε περίπτωση που πέσει κάτι. Και το αμέσως επόμενο μας βήμα είναι το highlighter. Το highlighter είναι ένα προϊόν το οποίο για τις βραδινές τουλάχιστον εξόδους μας είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να δείξουμε ότι το μακιγιάζ μας είναι έτσι λίγο πιο glam. Καλύτερος μας φίλος. Ο καλύτερος μας φίλος. Ειδικά εμένα, αν μπορούσα να έχω μία μπανιέρα με highlighter και να μετάω κάθε μέρα. Πολύ φίλη μου. Υπάρχει λεπτόκοκο, υπάρχει χοντρόκοκο, υπάρχει έντονο, υπάρχει πιο διακριτικό. Και ένα σωρό αποχρώσεις βέβαια. Η αγορά είναι ανοιχτή, επιλέγετε εσείς τον τύπο σας. Εγώ επίσης δεν καταλαβαίνω, Μαρία μου, γιατί μας βάζουν stop στο highlighter. Δηλαδή, άμα εγώ θέλω να μην την πήγω λαμπίδα και να λαμπυρίζω από μακριά, τι πειράζει δηλαδή. Ενδέχεται σένα να σου βάζουν stop στο highlighter γιατί έχετε τόσα φώτα εδώ μέσα. Έξω στον δρόμο όμως μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Δανάη, συμφώνησες τώρα εσύ, σου άρεσε εσένα το σχόλιο της Μαρίας, σου άρεσε. Εγώ θέλω να λαμπυρίζω. Λαμπυρίζω. Εντάξει, δεν θες εσύ, κατάλαβα. Εντάξει. Είμαι εδώ και τα οικογενειακά μας, Μαρία, κατάλαβες. Λοιπόν, και πάμε να δούμε λίγο και το κόκκινο κραγιόν, το οποίο είναι σε έναν από τα αγαπημένα σου στοιχεία στο μακιγιάζ. Αλλά επίσης δύσκολο τώρα να το βάλεις ωραία, σωστά, να μην κάνεις και λάθος, τρέμει και λίγο το χεράκι, λες τώρα, γιατί δεν σε παίρνει. Ισχύει. Θες λίγο να προσέξεις. Λοιπόν, εάν χρησιμοποιούμε κάποιο κραγιόν από πριν, αν δεν μας έχει φύγει, μπορούμε να ταμπονάρουμε. Αν είναι σταθερό, δεν χρειάζεται. Τέλεια. Θα κάνω το περίγραμμα με το κόκκινό μου το κραγιόν, το μολύβι, συγγνώμη, και θα περάσω από πάνω οποιοδήποτε κόκκινο κραγιόν επιθυμώ εγώ. Εγώ, Μαρία, τώρα να το ανοίξω το κεφάλαιο για το κόκκινο κραγιόν. Που θέλω να σου πω ότι μέχρι πρότινος, κάποια χρόνια τέλος πάντων, δεν μου πολύ άρεσε, γιατί μάλλον δεν είχα βρει το κατάλληλο κόκκινο κραγιόν. Δηλαδή, μου φαινόταν πολύ πορτοκαλί, πολύ ροζ. Έχουμε κάποιο tip για το πώς να διαλέξουμε, δεν ξέρω, με βάση το χρώμα του δέρματος ή ότι κοιτάτε εσείς οι ειδικοί, το καταλληλότερο κόκκινο κραγιόν για μας. Βεβαίως. Που να μην πειραματιστούμε να αγοράσουμε ένα κάρο, να αγοράσουμε ένα και καλό αυτό που θέλουμε να χρησιμοποιούμε. Υπάρχει μία γκάμα αποχρώσεων του κόκκινου που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εμείς οι μελαχρινές και μία γκάμα αποχρώσεων του κόκκινου που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πιο ανοιχτές από εμάς. Όσο πιο μελαχρινή είναι μία κυρία, τόσο πιο σκούρα κατεβασμένα και κόκκινα με ελαφρός τόνο του μπλε μέσα, έτσι, πιο βαθύ σαν αυτό που φοράς, ας πούμε, εσύ τώρα, μπορεί να χρησιμοποιήσει. Εσύ είσαι ακριβώς στις αποχρώσεις που χρειάζεται να είσαι. Ευχαριστώ. Πήρα και τα κομπλιμέντο μου. Και όσο πιο ανοιχτό χρωμή είναι μια κυρία, τόσο πιο πορτοκαλί μπορεί να είναι το κραγιόν της στο κόκκινο. Από εκεί παίρνουμε και το φως που χρειαζόμαστε, ας πούμε, από την απόχρωση του κραγιόν για να ταιριάζει και με το πρόσωπο ιδανικά. Βεβαίως, βεβαίως. Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο. Για τις κυρίες οι οποίες δεν χρησιμοποιούν κόκκινο κραγιόν γιατί θεωρούν πως το κόκκινο κραγιόν τους ασπρίζει το υπόλοιπο πρόσωπο, δεν το θεωρούν, ισχύει. Το κόκκινο κραγιόν τραβάει πληροφορία πάρα πολύ από το πρόσωπο, που σημαίνει ότι
πρώτα θα βάζουν το κόκκινο κραγιόν και έπειτα θα ανανεώνουν το κόντουρ τους τριγύρω περιμετρικά στο πρόσωπο για να δουν πόσο θα χρειαστούν ακόμα. Α, κάνουμε το λάθος εμείς να βάζουμε και βάζουμε και το κόκκινο κραγιόν μετά και φαίνεται ότι κάτι έχουμε κάνει λάθος ή κάτι δεν μας πάει καλά. Α, τέλεια. Τώρα που το ξέρεις. Πρώτα κόκκινο κραγιόν και μετά ρούζ, κόντουρ, highlight, οτιδήποτε τέλος πάντων θέλουμε να προσθέσουμε. Επίσης, έχω κι άλλη απορία. Όταν σε βλέπω με εμπνέει, δεν ξέρω, είναι η μεταδοτικότητά σου, είναι η ιδιότητά σου, δεν ξέρω τι φταίει. Χαίρομαι. Όσον αφορά τώρα, Μαρία, και το κομμάτι του ρούζ, ισχύει ότι πρώτα βάζουμε κραγιόν και μετά βάζουμε ρούζ για να ταιριάζει η απόχρωση που έχουμε διαλέξει το κραγιόν με το ρούζ, για να μην είναι το ένα πορτοκαλί ή το άλλο ρόζ, ας πούμε, και κάπως υπάρχει πολλή πληροφορία. Το ρούζ το ταιριάζει με τα χρώματα που έχει το πρόσωπό σου. Αχα. Αν είσαι υποκίτρινη, θα χρησιμοποιήσεις κοραλί, αποχρώσεις του πορτοκαλί, μπρόνζ. Αν είσαι υπορός, θα χρησιμοποιήσεις τα λίγο πιο ροζέ, τα λίγο πιο, πιο γλυκά, ψυχρά χρώματα. Α, ναι, ψυχρά. Αυτά που θα πεις εσύ λίγο πιο... Ναι. Α, πάρα πολύ ωραία. Για μας, στο make-up, το ροζ είναι μία απόχρωση η οποία είναι ψυχρή. Α. Και τα πορτοκαλί είναι τα θερμά, τα ζεστά. Είναι άλλο πράγμα τώρα. Μα τι ωραίες μουσικές που βάζετε εδώ. Εδώ γίνεται σοβαρή δουλειά από τα παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο το κόκκινο. Λοιπόν. Θα τα εκμεταλλευτώ εγώ, Δανάη, με αυτά τα λεπτά, γιατί έχω να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σπουδαίο. Με προσέχετε. Όταν, ξέρετε τι συμβαίνει, όταν εγώ έχω κάτι να πω ιδιαίτερα προς το τέλος. Έχουμε μεγάλο δώρο, κυρίες και κύριοι. Κυρίες, ακόμη περισσότερο που ξέρω ότι μας παρακολουθείτε. Ξέρω ότι κάτι περιμένατε. Δεν ήρθε η Μαρία ούτε αυτή τη φορά με άδεια χέρια. Γι' αυτό οι δύο πρώτες που θα τηλεφωνήσουν αμέσως τώρα, στο 28 10 39 8000, θα κερδίσουν από ένα κουτί ομορφιάς που έχουν περιποιηθεί τα κορίτσια και η Μαρία μαζί από το The Make Art Academy, γιατί ξέρουν τι έχουμε ανάγκη, ξέρουν τι θέλουμε, ιδιαίτερα τώρα που είναι γιορτές. Ούτε εμένα μου έχει πει τι έχει μέσα μου, που είναι έκπληξη. Δεν θες να μου πεις, δεν θα μου πεις, εντάξει. Είναι ένα kit χριστουγεννιάτικο. Εντάξει, εμένα μου αρέσει το, γιατί είναι έκπληξη. Για να λάμπουν όλοι. Όπα! Όπα, δεν ξέρω αν αυτό ήταν ένα στοιχείο. Αλλά οι δύο πολύ τυχερές από εσάς θα το κερδίσετε και θα έχετε άλλο ένα δωράκι έτσι χριστουγεννιάτικο από εμάς και από τη Μαρία μας ακόμη περισσότερο. Και από μια σχολή που έχει ποιότητα στη γνώση, θέλω να σας πω εγώ. Γιατί αυτή η γυναίκα, αυτός εδώ άνθρωπος, δουλεύει σκληρά μαζί με τους ανθρώπους που την πλαισιώνουν και τους εξειδικευμένους έτσι, εξειδικευμένες κυρίες και καθηγήτριες που βρίσκονται εκεί και από τα σεμινάρια που γίνονται, γιατί εγώ τα παρακολουθώ. Κι ας μην ξέρω μακιγιάζ, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνεις. Καλώς το να. Καλώς. Ήρθες να επιβεβαιώσεις αυτά και... που λέω. Ρία. Ρία. Γεια σου Ρία, καλώς όρισες. Καλώς όρισες και εσύ. Τι όμορφα όλα αυτά. Μα βλέπεις τώρα. Τέτοιο look να βλέπω, εγώ ζηλεύω. Μπορείς να με κάνεις εσύ έτσι. Ναι, ναι. Κατάλαβα. Μαρία, θα δεις το ρούχο. Να κάνουμε και σένα έτσι όμως, αν άμα στο τρίτο. Χρειάζεται να εξηγηθεί. Θα χρειαστεί να εξηγηθεί. Άμα στο τρίτο λεφτέρι για σεμινάριο, πιστεύει ότι μπορεί κάτι να κάνει. Σε πληροφορώ ότι όσοι άντρες έχουν έρθει είναι τόσο στοχευμένοι που τα καταφέρνουν και καλύτερα. Μαριά, τις φετινές απόκριες. Θα έρθει εσύ. Θα κάνω τη διαφορά. Εντάξει. Θα ξυριστώ. Και θα σε βάψω. Θα με βάψει, δεν θα το ξέρει κανένα. Θα μπω μέσα να δω. Και εσύ Λευτέρης. Σαν την Κοντσίτα θα είσαι. Σαν την Κοντσίτα. Λοιπόν, Μαρία Μαρκουγιανάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ρία και εσένα. Ρία και εσένα βεβαίως, να είστε καλά.